Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη όμως στο Κανδύλι Μεγάρων, εκεί όπου είχαμε 112. Βρίσκεται εκεί ο Γιάννης Γιάκας. Γιάννη, πώς είναι η κατάσταση τώρα? Λοιπόν, εδώ η κατάσταση πλέον είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, είναι άκρος επικίνδυνη. Η φωτιά, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε και τα όσα μπορούμε να διακρίνουμε, έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια του χωριού. Κάποια δέντρα, κάποια κυπαρίσια, τα οποία βρίσκονταν σε αυλές σπιτιών, έχουν αναφλεγεί. Είναι πολύ πιθανό, λοιπόν, η φωτιά να έχει επεκταθεί και σε κτίσματα και σε οικίματα, ίσως σε κάποια παραπήγματα, σε κάποια μαντριά τα οποία βρίσκονται σε εκείνο το σημείο. Πρέπει να πούμε ότι η εκένωση προχωράει, είναι σε πολύ καλό στάδιο. Πλέον δεν υπάρχει σχεδόν κανένας κάτοικος εδώ στο Κανδύλι. Αυτό, Γιάννη, είναι πάρα πολύ ώρα, σημαντικό, ότι δεν κινδυνεύουν τουλάχιστον οι άνθρωποι. Ναι. Και πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα περιστατικό στο συγκεκριμένο σημείο. Είχαμε έναν πυροσβέστη ο οποίος φαίνεται να έχασε τις αισθήσεις του λόγω της κόπωσης, λόγω του καπνού. Αμέσως βέβαια οι συνάδελφοι κατάφεραν να τον βγάλουν από το πυροσβεστικό όχημα, αλλά νομίζω αυτό είναι ένα δείγμα της μάχης των πυροσβεστών όλες αυτές τις μέρες. Πολλοί από αυτούς, χωρίς να έχουν κοιμηθεί καθόλου, παλεύουν τα μέτωπα στο Λουτράκι, στα Δερβενοχώρια, εδώ στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε, και τις προηγούμενες ημέρες σε Κουβαρά, Λαγονίση και Σαρονίδα. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί από αυτούς πραγματοποιούν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σώσουν τις περιουσίες των ανθρώπων, να μην κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή. Βλέπουμε ακόμα και οχήματα του στρατού να βρίσκονται εδώ στο χωριό Κανδύλι αυτή τη στιγμή. Πραγματικά είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού ο συγκεκριμένος οικισμός, καθώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο άνεμος έφερε την φωτιά μέχρι τα πρώτα σπίτια του χωριού. Είναι το σημείο, η κατεύθυνση στην οποία σας δείχνει ο Κώστας ο Παπαδάτος, ο οπερατέρ του Open αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία λεπτά βλέπουμε όλο και λιγότερο μαύρο πυκνό καπνό από τα συγκεκριμένα σημεία. Ίσως αυτό να δείχνει ότι τα πεζοπόρα, τμήματα της πυροσβεστικής, οι επίγειες δυνάμεις έχουν καταφέρει να περιορίσουν αυτό το μέτωπο έστω και για λίγο, καθώς ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων είναι πάντα ορατός, είναι πάντα πιθανός, όπως είχαμε και πριν από λίγα λεπτά μία αναζωπήρωση, μία αρκετά μεγάλη αναζωπήρωση ήταν αυτή κατευθείαν στην κατεύθυνση των πρώτων σπιτιών του χωριού Κανδύλι, στο οποίο βρισκόμαστε. Μέχρι στιγμής πρέπει να πούμε και να επαναλάβουμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν έχουμε δει να επιχειρούν εν αέρια μέσα της πυροσβεστικής, αλλά μία εικόνα για το μέγεθος του μετόπου θα μας δώσει τώρα ο Κώστας ο Παπαδάτος, ο οπερατέρ του Open, στα δεξιά μας, όπου θα δούμε την πλαγιά του βουνού. Εκεί είναι το σημείο που λέμε Κανδύλι, κοντά στην Λεωφόρο Καταδρομών, και βλέπουμε μέχρι ποιο σημείο κατάφεραν οι φλόγες να φτάσουν, να κάψουν χαμηλή βλάστηση, μόλις λίγα μέτρα από τα σπίτια εδώ του χωριού. Πρέπει να πούμε ότι εδώ έχουν μείνει και ελάχιστοι άνθρωποι για να σώσουν τις περιουσίες τους σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Βλέπουμε τώρα και ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να φτάνει εδώ, καθώς είχαμε, όπως ανέφερα και πριν, έναν πυροσβέστη ο οποίος έχασε στιγμιαία τις αισθήσεις του λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που υπάρχει στο σημείο αυτό, λόγω της μεγάλης κόπωσης που υπάρχει στους ανθρώπους. Όπως είπες, Γιάννη, η κόπωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι άνθρωποι αυτοί, οι πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές και εσείς που βρίσκεστε εκεί, δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, πολύ μεγάλη κόπωση. Τρεις ημέρες καίει το μέτωπο στην περιοχή. Υπενθυμίζουμε πως πριν από λίγο είχαμε την εκένωση του Κανδυλίου Μεγάρων. Και όπως μας είπες, η εκένωση βαίνει καλώς, είναι πολύ σημαντικό. Και λίγο να το τονίσουμε, Φίβο, με κατεύθυνση προς Μέγαρα. Πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι που φεύγουν από τις περιοχές εδώ με κατεύθυνση προς Μέγαρα, μέχρι να λάβουν
νέες οδηγίες αν χρειαστεί και πάλι. Ακριβώς. Με μήνυμα, με ειδοποίηση από το 112. Είναι Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και θα επανέλθουμε.